Και πάλι, σήμερα θα μιλήσουμε για τους ανεμιστήρες δαπέδου ή οροφής, είναι ίδια λειτουργία, ίδιο μοτέρ και περίπου ίδια κατανάλωση. Υπάρχουν από 15 έως 100 βατ, από 15 βατ έως 100 βατ, ανάλογα το πόσο μεγάλος είναι ο ανεμιστήρας. Οι περισσότεροι είναι για ένα δωμάτιο, ας πούμε, που χρησιμοποιούμε εμείς οι κοινοί, είναι 45 με 50 βατ. Αν πούμε ότι θα τον δουλέψουμε 8 ώρες την ημέρα, θα μας κάψει περίπου 400 βατ. Σε 80 μέρες που είναι οι ζεστές του καλοκαιριού, αν πούμε ότι θα τον ανάψουμε 80 μέρες επί 8 ώρες, είναι 32.000 βατ, είναι 32 κιλοβατόρες. Αυτό μεταφράζεται σε 32 κιλοβατόρες επί 0,07 που είναι η κιλοβατόρα, μας βγαίνει σύνολο 2,20 περίπου ευρώ με τις τιμές που υπάρχουν αυτή τη στιγμή στη κιλοβατόρα, που είναι τα 7 λεπτά περίπου, εάν βρισκόμαστε στην τετραμηνία κάτω από 2.000 κιλοβατόρες. Όπως βλέπετε, είναι οι τιμές που δίνω για 8 ώρες, 80 ημέρες, έναν ανεμιστήρα 50 βατ. Οι ανεμιστήρες όλοι έχουν ταμπελάκι πίσω που λέει κάπου την κατανάλωση που έχουν. Ακόμα και οι οροφείς λένε την κατανάλωση και είναι οι περισσότεροι 50 βατ. Αυτός εδώ, ας πούμε, είναι 50 βατ χωρίς το φως του. Το φως του είναι ανάλογα τη λάμπα που θα βάλουμε. Αυτός είναι 50 βατ. Επίσης, αυτός εδώ που έχουμε δείξει και σε άλλο βίντεο είναι 45 βατ. Ο οροφής που είναι 50 βατ απλώνει πολύ καλύτερα τον αέρα από ότι ένας επιτραπέζιος, γιατί πάει σε όλο το δωμάτιο. Ο οροφής επίσης έχει δυνατότητα να, αντί να ρίχνει προς τα κάτω αέρα, να τραβάει και να τον απλώνει σαν ομπρέλα και γίνεται πιο ομοιόμορφη η διάχυση του αέρα.